Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Κύπρο και την Υπουργό Ενέργειας της Κύπρου, την κυρία Νατάσα Πυλίδου, για αυτό το μεγάλο κοίτασμα στο οικόπεδο 6 που αλλάζει τα δεδομένα. Πρώτο θέμα στη χθεσινή ειδησιογραφία, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Κυρία Πυλίδου, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι είναι διάχυτη, ότι περισσεύει και η αισιοδοξία, να το πω έτσι, στην Κύπρο για αυτό το κοίτασμα. Σίγουρα είμαστε αισιόδοξοι, αν και για να θέσουμε λίγο την ανακάλυψη αυτή στη σωστή της βάση, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν είναι η πιο μεγάλη ανακάλυψη στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι η τρίτη πιο μεγάλη, καθώς τόσο το κοίτασμα Αφροδίτη όσο και το κοίτασμα Γλάφκος είναι μεγαλύτερα σε έκταση. Εν τούτης υπάρχει αισιοδοξία για το λόγο ότι ξεκίνησε χθες μια νέα γεώτρηση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης σε παραπλήσιο στόχο, ούτως ώστε να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχουν επιπρόσθετες ποσότητες εντός του τεμαχίου 6, πράγμα το οποίο πιστεύει η κοινοπραξία ότι όντως μπορεί να ισχύει. Τώρα, κυρία Πυλίδου, μπορείτε να μας εξηγήσετε έτσι και για τους ακροατές μας στην πράξη τι σημαίνει αυτό το κοίτασμα, τι σημαίνει καταρχήν για την Κύπρο, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς διανύουμε μία συγκυρία με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, τις τιμές της ενέργειας στα ύψη, τον ενεργειακό πόλεμο τον οποίο έχει βάλει στο τραπέζι προκειμένου να κερδίσει αυτά που θέλει ο Πούτιν. Τι σημαίνει λοιπόν στην πράξη για τις κυβερνήσεις, αλλά και για τους πολίτες και τα νοικοκυριά, την τσέπη δηλαδή των πολιτών. Πολύ ωστά έχετε θέσει το θέμα στην βάση των συγκυριών που ισχύουν, που διανύουμε τους τελευταίους μήνες. Σίγουρα οι τιμές του φυσικού αερίου αλλά και η ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απεξάρτηση από το φυσικό αέριο προσθέτουν την αισιοδοξία, λόγω του ότι ακόμα και κοιτάσματα μικρής εμβέλειας, μικρού μεγέθους θεωρούνται πλέον πολύ σημαντικά, πόσο μάλλον κοιτάσματα τα οποία όντως είναι εκμεταλλεύσιμα, όπως είναι τα κοιτάσματα που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής στην Κυπριακή ΑΟΣ. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι όλες οι κοινοπραξίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ΑΟΣ μας έχουν τώρα ανακαλύψεις οι οποίες είναι και επίσημα αναγνωρισμένες βάσει γεωτρήσεων που έχουν γίνει όσον αφορά την ποσότητα. Άρα αυτό σημαίνει ότι και μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκμετάλλευση και μπορούμε επίσης να αξιοποιήσουμε κάποιες συνέργειες οι οποίες προκύπτουν, λόγω του ότι οι κοινοπραξίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενδεχομένως και κάποιες κοινές υποδομές, ούτως ώστε να εξάξουν το φυσικό αέριο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και άλλους προορισμούς ανάλογα με τους πελάτες, με τους αγοραστές οι οποίοι θα εξεδέσουν. Θα μπορούσε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συνεχίσουν τα τόσο καλά αποτελέσματα από τις έρευνες στην Κύπρο, να απεξαρτηθεί σιγά σιγά από το ρώσικο αέριο? Στο παρόν στάδιο οι ανακαλύψεις στην Κύπρο δεν είναι αρκετές για να οδηγήσουν σε μια πλήρη απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Όμως, δεδομένης της μη ύπαρξης επαρκών ποσοτήτων στο παρόν στάδιο, σίγουρα είναι μια σημαντική εξέλιξη η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην απεξάρτηση μαζί με τις επιπρόσθετες ποσότητες που θα πρέπει να εξευρεθούν ή που έχουν ήδη εξευρεθεί από χώρες όπως η Νορβηγία, η ΗΠΑ κλπ. Σίγουρα το φυσικό αέριο θα πρέπει σε μεσοπρόθεσμη βάση να θεωρείται μεταβατικό καύσιμο, δηλαδή θα πρέπει να δοθούν κάποιες διαβεβαιώσεις στις εταιρείες ότι θα έχουν τη δυνατότητα να το εξάγουν τουλάχιστον μέχρι το 2049 δεδομένου της πράσινης μετάβασης. Πλέον το φυσικό αέριο θεωρείται καύσιμο γέφυρα, το οποίο όντως θα μπορεί να χρησιμοποιείται μέχρι το 2050. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουν οι εταιρείες να προχωρήσουν με κάποιες πολύ σημαντικές επενδύσεις, ώστε να υπάρξει και η απαραίτητη υποδομή για την αξιοποίηση του φυσικού αέριου. Πάντως, χθες και η εφημερίδα La Repubblica, γιατί η Ιταλία έχει ανάμειξη λόγω της ιταλικής ΕΝΗ, έκανε λόγο για δεδομένα μετά και από αυτή την ανακάλυψη και το κοίτασμα, αυτό το τρίτο μεγαλύτερο, όπως μας είπατε, που αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής Άρδιν.
Ναι, σίγουρα η ΕΝΗ έχει υπόψη της και τα δεδομένα τα οποία αφορούν την προοπτική σε διάφορα τεμάχια στα οποία δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Υπάρχει λοιπόν ο δεύτερος στόχος εντός του τεμαχίου 6. Υπάρχει και κάποια ελπίδα σε σχέση με το τεμάχιο 7, το οποίο βρίσκεται ανατολικά του τεμαχίου 6 και το οποίο, έχει, το οποίο διαχειρίζεται επίσης η κοινοπραξία ΕΝΗ Total Energy, η οποία, το οποίο μπορεί να προσθέσει και εκείνο στις ποσότητες. Ευελπιστούμε ότι θα γίνουν και εκεί κάποιες σεισμικές μελέτες, ούτως ώστε να γνωρίζουμε κάποια περισσότερα δεδομένα μέσα στο επόμενο διάστημα. Όπως επίσης υπάρχουν, όπως ανέφερα και πριν, οι ανακαλύψεις της ExxonMobil Qatar Energy στο τεμάχιο 10 και στο Αφροδίτη από τη Chevron Shell και New Med Energy, στο Αφροδίτη αντίστοιχα. Επομένως, όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πέρα των 10 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΣ σε επιβεβαιωμένα κοιτάσματα μόνο, και μπορεί να υπάρχουν και επιπρόσθετες βέβαια ποσότητες στα τεμάχια τα οποία δεν έχουν, στα οποία δεν έχουν γίνει ακόμη γεωτρήσεις. Και πότε σχεδιάζεται να γίνουν? Αυτή τη στιγμή γίνονται σεισμικές μελέτες στα τεμάχια 5 και 10 με διαχειρίστη εταιρεία την ExxonMobil, όπου αναμένονται να ολοκληρωθούν, το Σεπτέμβριο. Επίσης έχουμε κάποιες εξελίξεις σε σχέση με τη Chevron, η οποία θα κάνει επιβεβαιωτική γεώτρηση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Του ερχόμενου έτους δηλαδή. Σημαντική εξέλιξη, γιατί αυτή θα είναι και η τρίτη γεώτρηση η οποία θα είναι και επιβεβαιωτική αλλά θα χρησιμοποιηθεί αργότερα και ως γεώτρηση ανάπτυξης, άρα θα γίνουν κάποιες επιπρόσθετες επενδύσεις ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει αυτό. Και μπαίνουμε πλέον σε μια τροχιά υλοποίησης, όπου η Chevron θα μας υποβάλει επίσης το τελικό σενάριο που αφορά την αξιοποίηση, δηλαδή ποιος θα είναι ο τρόπος μεταφοράς του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, όπου βάσει συμφωνίες που έχει γίνει μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Αιγύπτου θα γίνεται η μεταφορά. Στο τερματικό υλικό. Τώρα, κύριε Πηλίδη, θέλω να σας ρωτήσω, προφανώς αυτή η ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου σηματοδοτεί και την ανταμοιβή της επιμονής που επιδεικνύει το κυπριακό κράτος σε πείσμα της κλιμακούμενης τουρκικής επιθετικότητας, και αν σας προβληματίζει το ενδεχόμενο μετακίνησης του τουρκικού γεωτρύπανου Αμπντούλ Χαμίτ Χάν προς τα βόρεια τεμάχια της Κυπριακής ΑΟΣ, τα οποία η Άγκυρα παράνομα και προκλητικά ισχυρίζεται πως βρίσκονται εντός των ορίων της δικής της υφαλοκρηπίδας. Σίγουρα μας ανησυχούν πάντοτε οι ενέργειες της Τουρκίας, σίγουρα και οι εξελίξεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί ενδεχομένως να δημιουργήσουν κάποιες εξελίξεις. Είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνδράμει τα μέγιστα στην επικοινωνία με την Τουρκία και στην μεταφορά του μηνύματος ότι όντως, όπως είπατε και εσείς, αυτές οι ενέργειες είναι παράνομες και εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου. Επομένως, σε αυτή τη βάση θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε ενέργειες σε συντονισμό πάντα και με την Ελλάδα, ούτως ώστε να αποφευχθούν ενέργειες οι οποίες να δημιουργούν πρόβλημα. Να σημειώσω ότι οι γιατρήσεις δεν είναι σε σημείο το οποίο αμφισβητείται από την Ανησυχείτε, Τουρκία. Ανησυχείτε μήπως επεκτείνει τις αμφισβητήσεις της όμως η Τουρκία μετά και από αυτή την ανακάλυψη του κοιτάσματος? Βάσει όλων των. Γιατί είδαμε και την αντίδραση χτες από την Τουρκία. Ναι, σίγουρα. Εν τούτης, όλοι οι χάρτες που έχουμε δει μέχρι σήμερα με τις αξιώσεις της Τουρκίας δεν συμπεριλαμβάνουν τους συγκεκριμένους στόχους. Το κομμάτι του τεμαχίου 6, στο οποίο γίνεται η έρευνα. Κυρία Πηλίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ελπίζουμε και οι επόμενες εξορίξεις και οι σεισμικές έρευνες να αποδώσουν αντιστοίχως πολύ καλά, ακόμα και μεγαλύτερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.